όσο θα είναι στη Ζάκυνθαν και νομίζω ότι θα είναι επαρκετών. Δεν εννοώ ότι προσέθεσε ούτε τη γλώσσα την φιλολογική, η οποία είναι τόσο δύσκολος, ούτε τη μακαρονική, η οποία είναι τόσο γελία, αλλά τη δυτική σας γλώσσα, τη ζωντανή. Όταν είδα εξαρτωμένη την γλωτινία του, ευρωμηθέθηκε με αφημερών έναν τύπο των οδών του Χριστοπούλου. Από δε τις επομένες, ετέθημε επί το έργο και επί τίνας μήνες διερχόμεθα τις μέρες μαζί, ασχολούμενοι αποκλειστικώς με τα ελληνικά. Εβδομάδες δεν είχε παρέλθει από τις πρώτες συνομιλίες μας και ο Σολωμός με εξέπληξε απαγγέλων μου ενάσμα κλίση εις γλώσσον ελληνική. Την είδα την Ξανθούλα, την είδα όταν αργά, εκείνη η βαρκούλα να πάει στην Ξενιτιά. Ήταν το πρώτο του σύνδεμα εις την γλώσσα αυτήν. Μόλις έγινε γνωστόν, οι πάντες της Τζάκυνθον το ευλογούσαν. Εσφέραν την άνθηση πατριώτη του, ήρθαν πολιτητής και τον τραγούδισαν από τα παράθυρά του. Συνεχινήθηκε του του βαθύτερα. Μετά την ασημέρας, ήρθε την οδύνη του την ελευθερία, την οποία και εν τόσο λίγο χρόνο επεράφωσε. Ο Σολωμός, άξιος μελετητής της προφορικής παράδοσης και της κοινής ελληνικής γλώσσας, υλοποιεί την ιδέα που με την όθηση ίσως και του δικού του στέλνει συνέχεια. Στα 10 χρόνια της επιφυλής διαμονής του, ο Σολωμός θα πειραματιστεί εν είδη άσκησης και αναζήτησης με μια μεγάλη ποικιλία μετρικών μυστικουργικών μορφών που προέρχονται στην πλειονότητά τους από την Ιταλική Στυπουργία και από την Ιωλυμπική. Θα συγκεκριμενοποιήσει τις θεματικές περιοχές και τις έννοιες που τον ενδιαφέρουν να διερευνήσει δυτικά και θα δοκιμάσει τρόπους διερεύνησής του. Σχέση ανθρώπου Θεού, ανθρώπου φύσης, καλού κακού, η θεϊκή δικαιοσύνη, η δευτέρα παρουσία, η ποιητική δικαιοσύνη και ο κοινωνικός χαρακτήρας της ποιήσης, ελευθερία, πολιτική και ηθική, η αγνότητα και το ψηλό, καθαρότητα ψυχής και εξωτερικό κάλλος, σάτυρα και λυρισμός, όνειρα και οράματα, προσωπία. Τα χρόνια της επιθυμητής διαμονής του Σολωμού συμπίπτουν βέβαια με τον επαναστατικό αγώνα των Ελλήνων για εθνική ανεξαρτησία. Η ποιητική παρέμβασή του στο μείζον εγχείρημα της μεγάλης πατρίδας μοιάζει προδιαγεγραμμένη ήδη από τότε που άφηνε την Ιταλία. Το υποδείκνυε Μοντάνι, το επιτάσσει η ποιητική και η ιδεολογία της εποχής. Τα πρώτα ποίηματα του Σολωμού, 1718-1723, αυτά της Ζακυνθινής περίοδου, ήταν κυρίως σύντομα στιχουργήματα στα πρότυπα των Ιταλικών ποιημάτων στο κλίμα του αρκαδισμού. Για παράδειγμα, ο θάνατος του Βοσκού, Εδρικόμου, ο θάνατος της Ορφανής, η Ξανθούλη, αλλά και του πρώιμου ρομαντισμού, όπως η Τρελή Μάνα. Η Ξανθούλα είναι ποίημα με λυρικό περιεχόμενο. Θέμα του είναι η περιγραφή των συναισθημάτων που δημιουργούνται από την αναχώρηση ενός αγαπημένου προσώπου της Ξανθούλας για την Ξενιτιά και το έγραψε περί το 1820. Το θέμα του ως εκπρόσωπο της επανησιακής σχολής και μάλιστα ο επιφανέστερος το αντλεί μέσα από το θεματικό κύκλιο της γυναίκας, που είναι ένας από τους τρεις που επιλέγει για να εκφραστεί η εν λόγω σχολή. Οι άλλοι δύο είναι η πατρίδα και η χριστιανική θρησκεία. Σε αυτό το ποίημα ο Σολωμός επιχειρεί να δημιουργήσει ένα υποτυπώδες ερωτικό μοτίβο. Στο σύνολό του αποτελεί μια αδιάκοπη περιγραφική παράθεση που οδηγεί στην πικρή διαπίστωση του αποχωρισμού από την ξανθιά ύπαρξη. Πέραν τούτου όμως, δεν δημιουργεί περαιτέρω συναισθηματική ευάθμιση. Η συγκινησιακή φόρτιση περνά κυρίως μέσα από το λιτό εκφραστικό ύφος.
Θα παρακολουθήσουμε σε βίντεο την Ξανθούλα του Σολομού με μια θαυμάσια χοροδιακή ερμηνεία σε μουσική του Νικολάου Μάτζαρου από τη χοροδία Κερκίας στο Μέγαρο Μουσικής τον Ιανουάριο του 2005. Catch you.